Καλώ ήρθατε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρχα Τζιερεμία και αυτό το show στο οποίο μπορεί να είσαι για να ενημερώνει σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάρε το κουμπάκι που subscribe, να φύγει οπωσδήποτε. Smash the like button και share αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Κάποιε ανακοινώσει πριν ξεκινήσουμε με το content. Αυτή τη στιγμή το YouTube πάλι με έβαλε σε μια κατάσταση στην οποία δεν σα προωθεί τα βίντεο μου. Πατήστε unsubscribe και μετά πάλι subscribe. Βασικά, unsubscribe, refresh και μετά πάλι subscribe και το καμπανάκι για να παίρνετε όλε τι ενημερώσει. Όσοι έχετε πατήσει το καμπανάκι, δεν σα δείχνει ενημερώσει. Unsubscribe, refresh, ξανά subscribe. Έτσι, γιατί νομίζουν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν. Τεστάρι, συνεχώ τεστάρι το YouTube εμένα και το κανάλι μου. Να δει, θα τον στείλω στο κοινό μου. Θα μου στείλει ή δεν θα με στείλει. Όλο τυχαίω, τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, γίνεται αυτό. Επίση, Συνεχίστε να κοινοποιείτε τα βίντεο μου και ευχαριστώ πάρα πολύ όσου το κάνετε. Ξέρει ότι υπάρχει το join συμμετοχή, η δωρεά που μου κάνουν οι άνθρωποι με 4,99, και 99. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά των 4,99 ή 9 και 99. Στα άτομα που πληρώνουν 9 99 το μήνα όμω, θα βάλω δηλαδή μέσα εκεί ένα course καινούριο το οποίο θα έχει σχέση με ηγεσία στα social media. Θα πάει μόνο στα άτομα των 10. Ουσιαστικά που δίνουν 10 το μήνα. Αυτό το κοστολογώ 200. Στο 200 όμω θα έπρεπε να σου δώσω πρόσβαση για πάντα. Οπότε θα το βάλω 10-10-10 το μήνα που, που είστε εσεί και μπαίνετε και με στηρίζετε όλο αυτό το διάστημα. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσω να ανεβάζω αυτό το κόρσ. Ένα mini course θα είναι. Ξυλό, κανονικά θα μπορούσα να χρώνω 200 το άτομο. Αλλά επειδή θέλω να το κάνω δώρο και να το κάνω και πιο προσιτό προ τον καταναλωτή για να το παρακολουθήσει καλύτερα μέσα στην πλατφόρμα που του αρέσει να είναι και για να δώσω ένα έναυσμα σε άτομα που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με influencer marketing ή με ηγεσία, με πολιτική, θα σας δώσω ένα σύστημα που έχω δώσει μόνο στους πελάτες μου στο High Performance Community. Μπορεί να μην ξέρεις τίποτα από όλα αυτά που σου λέω, αλλά θα σου δώσω ένα σύστημα ηγεσία μέσω διαδικτύου, το οποίο το θεωρώ εξαιρετική ευκαιρία γιατί είναι μέρο προγράμματο που κοστίζει 2.000 ευρώ. Εγώ θα σου το δώσω δωρεάν, μόνο ένα μέρο του, φυσικά, έτσι. Μέσα στο YouTube, στο Gold, στα Gold Members. Μόνο στα άτομα που λένε 9,99. Και μετά η Google σε χρώνει αυτόματα. Όμω, πρόσεξε. Η Google κάθε μήνα σε χρώνει αυτά τα λεφτά. Αν θε να με υποστηρίξει έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο, θα πάρει κάτι πολύ μεγαλύτερη αξία. Πολύ, πολύ μεγαλύτερη αξία. Ευελπιστώ να μπείτε στο 9,99 και να κάτσετε μέσα. 5-10 μήνε. Έτσι. Για να βγάλω κι εγώ τα, τα έξοδα τη δουλειά που κάνω. Αυτό ευελπιστώ. Τώρα μπορεί κάποιο να φύγει και στο μήνα πάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ούτω ή άλλω, εγώ δεν έχω σχέση με τι χρεώσει αυτέ. Η Google έχει σχέση ο καθένα είναι όπω θέλει κινείται, Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να με κλέψει, μπορεί να το κάνει εύκολα, δεν είναι τίποτα. Έτσι. Και μην ξεχνά να πατά κάθε μέρα τέριχα τη Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και να κάνει κοινοποίηση στα βίντεο. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Δεν με ενδιαφέρει το YouTube Join. Αλλά όποιο θέλει και του περισσεύουν τα χρήματα, α το κάνει. Τώρα θα του δώσω και κάτι πολύ μεγαλύτερη αξία σαν Λοιπόν, Πάμε ξεκινήσουμε με το περιεχόμενο. Θυμάσαι στο χθεσινό πολύ σημαντικό επεισόδιο που έβγαλα και θα υπάρξει στο τέλο. Οπωσδήποτε θα το βάλω εδώ πέρα να το παρακολουθεί, διότι ο αλγόριθμο δεν το προώθησε όπω έπρεπε και είναι το βίντεο πολύ καλό, εξαιρετικό. Θέλω να το δει αυτό το βίντεο. Θυμάσαι λοιπόν εκείνο το καινούριο όχημα που αγόρασε για την ελληνική αστυνομία με τα δικά μα λεφτά το ηχητικό κανόνι. Και κοροϊδεύαμε ότι έτσι θα διώξει του λαθρομετανάστε. Που αν θέλει ο λαθρομετανάστη βάζει τι οτοασπίδε που φορούσε και ο αστυνομικό στο βίντεο το χθεσινό. Βάζει τη σωτά και δεν τον, δεν τον ενοχλεί κανένα. Όμω, είναι πιο πονηρό από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι απλά ηχητικό κανόνι. Δηλαδή, δεν είναι τόσο γελίο όσο φαίνεται. Αυτό το μηχάνημα έχει δημιουργηθεί στη ΗΠΑ και είναι μια καινούργια τεχνολογία, η οποία είναι απάνθρωπη τεχνολογία και μπορεί να έχει σχέση με μια νέα τεχνολογία, την τεχνολογία 5G. Οπότε, αυτό πρέπει να εξεταστεί καλύτερα, αλλά είναι λίγο να το πω και πιο περίεργη αυτού του τύπου η γνώση. Δηλαδή, δεν είναι 100% αυτό που σου λέω ότι ναι, είναι de facto, δεν το λέω με σιγουριά, όμω. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο λάθασμένη αυτή η κίνηση και βάλανε ένα αρχητικό κανόνι που ο άλλο βάζει απλά το ασπίδε και προχωράει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται να δώσει τόσα λεφτά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που εμεί δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί μα βλέπουν. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να καταλάβει: Αυτό το ηχητικό κανόνι μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν και κατά των πολιτών που διαδηλώνουν εκεί έξω. Δηλαδή, η δικτατορία του Μητσοτάκη, Μητσοτακέικη δικτατορία. Καινούριο είναι αυτό. Μετά την κομμουνιστική δικτατορία του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα έχουμε τη Μητσοτακέικη δικτατορία. Αυτό είναι νέο σύστημα. Βασικά την νεοδημοκρατική δικτατορία. Θα το πω έτσι, γιατί μου αρέσει και καλύτερα. Το νεοδημοκρατική και δεν απευθύνομαι απαραίτητα στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Απευθύνομαι πιο γενικά. Λοιπόν, αστυνομική κατά κυβέρνηση. Συχητικό κανόνι εναντίον μανάδων με παιδιά. Βολέ κατά τη κυβέρνηση για την πολιτική καταστολή που εφαρμόζει εξαπέλυσε η πρωτοβουλία αστυνομικών. Για να δει ότι οι αστυνομικοί είναι τάξη άτομα. Και απλά δέχονται δυστυχώ τι εντολέ από άτομα τα οποία είναι ανήθικα. Ενάντια στην προμήθεια του ηχητικού κανονιού, τάσεται η πρωτοβουλία αστυνομικών, σημειώνοντα ότι ο συγκεκριμένο εξοπλισμό προορίζεται αποκλειστικά για την καταστολή πλήθου. Φυσικά όχι πλήθο εγκληματιών, αλλά πλήθο μανάδε με παιδιά και δυστυχισμένων ανθρώπων που φεύγουν από εμπόλεμο ζώνε και η τύχη του φέρει στα σύνορα τη χώρα μα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, αλλά εγώ θα προσθέσω και πλήθου. Ποιο σου λέει ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν κατά των πολιτών, εμά δηλαδή, κάποια στιγμή. Παράλληλα, οι ίδιοι επισημαίνουν ότι εν λόγω προμήθεια από την ελληνική κυβέρνηση πραγματοποιείται την ώρα που οι συμμορίε και η μαφία δολοφονούν κόσμο στο κέντρο τη Αθήνα μέρα μεσημέρι, την ώρα που αδέστακτοι ληστέ εισβάλλουν στα σπίτια των πολιτών και διαπράττουν οι δεχθεί εγκλήματα την ώρα που τα τμήματα τη ελληνική αστυνομία στην Αττική και μέσα στο κέντρο τη Αθήνα έχουν αποκεντρωθεί. Καταλαβαίνει ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη με τη Νέα Δημοκρατία. Τα πηγαίνει άθλια σε πάρα πολλού τομεί. Μόνο για τα μάτια του κόσμου είναι. Και θα σου δείξω ότι ούτε για τα μάτια του κόσμου δεν είναι. Θα σου δείξω μετά τι έγινε. Κάτι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό μα. Δυστυχώ, δυστυχώ, παιδιά μα έχουν κοροϊδέψει. Εμεί πρέπει να ξυπνήσουμε. Τα νησιά πρέπει να ξυπνήσετε αυτό που σας κάνουν στην αστυπάλαια και σε όλα αυτά είναι ένα πείραμα. Έχουμε καταντήσει να είμαστε πειραματόζωα μέσα στη χώρα μας και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν ενδιαφέρεται και δεν είναι Έλληνας και δεν είναι καν Έλληνας. Δεν είναι καν Έλληνες. Αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή δεν είναι καν Έλληνες. Δεν, δεν είναι άλλο, άλλο πράγμα. Μας βλέπουν ως πειραματόζωα Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Αυτό που γίνεται στην αστυπάλεια είναι κανονικό πείραμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με κάποια deals. Και ξέρει ότι όταν κλείνουν deals, παίρνουν προμήθεια. Οι, προ... οι, οι καλοί μα πολιτικοί, όταν κλείνουν deals με εταιρείε του εξωτερικού, πολυεθνικέ, παίρνουν προμήθεια. Σκέψου τώρα να κάψει ένα ολόκληρο νησί και να κάνει τεστ ένα ολόκληρο τεστ με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που είναι θεωρητικά μιλώντα το μέλλον. Έτσι. Είναι το μέλλον. Στο λέω και εγώ. Το βλέπουμε και από τι επενδύσει, τι μετοχέ. Εκεί πηγαίνει δηλαδή. Βάσει νομοθεσιών και τα λοιπά, εκεί πηγαίνει. Με, με τα ηλεκτροκίνητα. Αλλιώ πώ θα πουλήσουν. Γιατί η τεχνολογία εξελίχθηκε. Δεν έχει νόημα να αγοράσει. Είτε αγοράζει αυτοκίνητο του 2020, είτε του 2015, είτε του 2010. Ε, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Οπότε πρέπει να βρουν έναν τρόπο να σου πουλήσουν. Κατάλαβε. Όλα για το φτωχό γίνονται. Αυτά Λέει η ελληνική αστυνομία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το άρθρο θα μπει στην περιγραφή από κάτω. Τώρα έχουμε κι άλλα νέα. Ράπει μα στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ηχητικό κανόνι στα σύνορα παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα. Δηλαδή, αυτό που είπα χθε, στο χθεσινό το επεισόδιο, ότι δεν είναι. Εγώ το κατακρίνω αυτό εδώ το έκτρωμα. Ακόμα και ηχητικό να είναι το κανόνι, που δεν είναι ηχητικό, μάλλον. Η τεχνολογία αυτή που έχει εδώ πάνω είναι και επιπλέον. Δηλαδή, τα ηχητικά, τι είναι το ηχητικό, τι είναι ο ήχο. Ένα wave form είναι ουσιαστικά. Έτσι. Μια ενέργεια. Wave form. Κυματοειδή ενέργεια χτυπάει του ανθρώπου, αλλά του ενοχλεί στο, 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 ένα πολύ σημαντικό όργανο του σώματο, την ακοή, έτσι, τα αυτιά. Το οποίο είναι πολύ, πολύ άσχημο αυτό που κάνουν. Γιατί κάνουν βλάβη, το είπανε, προκαλεί μόνιμη βλάβη το ηχητικό κανόνι. Εάν αλλάξει τη συχνότητα, καταλαβαίνει που πηγαίνει αυτό. Αν αλλάξουν εδώ τη συχνότητα, στοχεύουν στον άνθρωπο και μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρουμε, δεν έχει τεσταριστεί αυτό. Καταλαβαίνει ότι πάνε να το χρησιμοποιήσουν σε άτομα που δυστυχώ θα είναι πειραματόζωα. Εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε την Πέμπτη ότι σοβαρά ανήσυχο για το γεγονό ότι η Ελλάδα εφαρμόζει το μέτρο του ηχητικού κανονιού στα σύνορα του Εύρου για να αποτρέψει την είσοδο μεταναστών και προσφύγων. Δηλαδή, μετά την ανησυχία τη ελληνική αστυνομία, έχουμε και. Άτομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε σε άλλα νέα, σοβαρά νέα. Δήλωση του Πρωθυπουργού τη χώρα. Οι πολίτε με την ψήφο του εξόρισαν του εχθρού τη Δημοκρατία από την Βουλή. Οι πολίτε με την ψήφο του. Η δικαιοσύνη του τιμώρησε. Και χθε, με κυβερνητική πρωτοβουλία και με σχεδόν διακομματική συμφωνία, σφραγίστηκε η θέση του στο περιθώριο τη πολιτική ζωή. Η ομότητα τη βία αντιμετωπίστηκε από την οριμότητα τη Δημοκρατία. Η αμετάκλητα. Καταδικασμένοι για σοβαρά κακουργήματα δεν θα μπορούν πλέον να είναι υποψήφιοι βουλευτέ, ενώ κόμματα που έχουν ηγέτε καταδικασμένου για τέτοια εγκλήματα δεν θα συμμετέχουν σε εκλογέ. Αυτό είναι η απόλυτη δικτατορία. Αυτό είναι η νέα δικτωτα... δικτατορία του Μητσοτάκη. Όχι οριμότητα τη δημοκρατία, ανοριμότητα τη δικτατορία. Και μάλιστα αυτό θα είναι και ο τίτλο του σημερινού βίντεο. Η ανοριμότητα τη δικτατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και με, επειδή με εκνεύρισε, θα αποκαλύψω κάτι πολύ σημαντικό σε λίγο. Επειδή με νευρίασε, γιατί αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι, είναι ένα λάθο. Είναι καταρχά παράνομο αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, Είναι κατά του Συντάγματο. Σου είπα σε προηγούμενα επεισόδια. Ότι ένα συγκεκριμένο άτομο το οποίο ηγείται αυτή τη στιγμή σε κόμμα δεν θα το ονομάσω καν, έτσι δεν έχει καν νόημα. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν όλοι την αλήθεια ποια είναι. Παίρνει ποσοστά 12 με 15% στην εσωτερική δημοσκόπηση τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκη τρέμει, αποφάσισε να κάνει ψεύτικε δημοσκοπήσεις με χίλια άτομα δείγμα και να πει ότι το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία είναι 34%. Αυτό θα ισχύει το 34% μόνο αν έκλεβε με νοθεία ψήφων από τι ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού και γινόταν με επιστολική ψήφο και θα προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν τι τακτικέ τη Bidenική. Bidenόχρωμο κλεφτοκαλπισμό. Ε, σωστά είναι. Τέλο πάντων, βρείτε το εσεί και πείτε μου στα σχόλια από κάτω. Όπω ήταν ο αριστερόχρωμο τραμπισμό, by dayνόχρωμο, κλεφτοκαλπισμό. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ορολογία που, ε, που έβγαλα, αλλά μου άρεσε. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Αυτό δεν του βγήκε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ψυλιάστηκε. Βλέπει Τέρι Τζιαιρεμία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι χαζό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξυπνάει σιγά-σιγά. Και κατάλαβε ότι εδώ πέρα παίζεται ενωθεία. Καταρχά να πω ότι δεν ξέρω αν βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ Τέριχα τζιερεμίας. έτσι. Απλά το σα το λέω, έτσι, χαριτολογώντα. Ο δεύτερο τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να κλέψει και να νοθεύσει η Νέα Δημοκρατία με νόμιμο τρόπο και καλά σε εισαγωγικά πάντα είναι με του μετανάστε, του λαθρέου από την Γερμανία. Θέλει να του φέρει στην Ελλάδα και να του δώσει σπίτια. Χτίζονται αυτή τη στιγμή δομέ σε Λέσβο, χτίζονται δομέ σε Εύρο και ίσω και σε άλλα νησιά. Κάτι ετοιμάζει σχετικά με του μετανάστε, κάποιο deal. Αυτό που κάνει είναι παράνομο σιγά να μην του δώσουμε και την ελληνική ταυτότητα, σιγά να μην του αποκαλούμε και Έλληνε, σιγά να μην του δώσουμε και σπίτι να μείνουν στην Ελλάδα. Έτσι, από πού και σπου Δηλαδή, έλεο πια, ήμαρτον, έχουμε απειβδίσει με το θέμα του μεταναστευτικού. Σαν τον Biden, ακριβώ και η Νέα Δημοκρατία, στο ίδιο μοτίβο, με τα ΛΟΑΤΚΙ, με του Black Lives Matter, με το αντιτραμπισμό, βασικά τον αντιπατριωτισμό, θα έλεγα εγώ εδώ. Και εδώ φαίνεται άλλη μια φορά, αντισυνταγματικά όλα και στην Αμερική και στην Ελλάδα ακριβώς το ίδιο διότι παίρνει εντολέ ο Μητσοτάκη από εκεί ακριβώ. Δεν είναι τυχαία τα deals που κλείνουν με τη ΣΥΠΑ που έρχεται ο πρέσβη στον ΙΠΑ εδώ, έτσι, στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο όλο αυτό που παίζεται το σκηνικό με την Τουρκία. Όλα αυτά είναι για κάποιον λόγο. Ευρωπαϊκή Ένωση, Τουρκία, κάτι παίζει τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να το καταλάβει, να αντιληφθεί καλύτερα. Και η μοναδική αλήθεια είναι ότι τα πατριωτικά τα κόμματα για την ακρίβεια, ένα από όσο ξέρω, είχε πολύ μεγάλο ποσοστό. Άνω του 10% άνω του 10%. Ο άλλο έπαθε σοκ. Χέστηκε πάνω του. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνει. Οπότε προσπαθεί να επηρεάσει την αντίληψη των ανθρώπων με δημοσκοπήσει τη πλάκα του το χιλίων ατόμων δείγμα. Που εδώ έχω 8.000 άτομα δείγμα. Απλά δεν βγάζω την νέα δημοκρατία, τη βγάζω σε 1% ποσοστό. Ε, πού να πάει αυτό, παιδιά. Με 1% ποσοστό είναι δημοκρατία, δηλαδή αλήθεια. Μόνο με κλέψιμο μπορούν. Και εδώ πέρα βλέπουμε την απόλυτη δικτατορία. Την ανοριμότητα τη δικτατορία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και δεν θα δικαιούται ούτε χρηματοδότηση, ούτε άλλη ενίσχυση ή προβολή. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι στο Σύνταγμα που λένε ότι όταν ένα κόμμα το υποστηρίζει ο ελληνικό λαό, δικαιούται προβολή, δικαιούται πενίσχυση. Το ενίσχυση δεν καταλαβαίνω από πού και σπου. Δηλαδή, όπω δεν θα πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία καμία ενίσχυση, έτσι δεν θα πρέπει και τα άλλα τα κόμματα. Όπω έχει η Νέα Δημοκρατία ενίσχυση, έτσι θα πρέπει και άλλα τα άλλα τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία όπω παίρνει δάνεια, έτσι θα πρέπει και τα άλλα τα κόμματα. Business είναι όλο αυτό εδώ. Εταιρείε είναι ξεχωριστέ μεταξύ του, έτσι. Η εταιρεία τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι εταιρεία, κόμμα είναι, αλλά για τα μάτια των τραπεζών ένα business είναι που του δίνει δάνειο. Και μετά τα βρίσκουν αλλιώ. Το πολίτευμά μα αποδεικνύει, λοιπόν, ότι στέκεται πιστό στι αρχέ του, ακριβώ γιατί στέκεται σε όσου τι επιβουλεύονται. Ότι η δημοκρατία οφείλει συνεχώ να διευρύνεται, αλλά και να αμήνεται και ότι την αφύπνιση των πολιτών πρέπει πάντα να πλαισιώνει η επαγρύπνιση των θεσμών. Αυτό που λέει εδώ είναι μια προπαγάδα, ένα ψέμα. Το ότι ακόμα ο Μητσοτάκης ασχολείται με τέτοιες διαδικασίες και με το συγκεκριμένο πρώην κόμμα που δεν υπάρχει άλλο, αλλά και με τα νέα κόμματα που πάνε να δημιουργηθούν, ακριβώς δείχνει το πόσο πολύ φοβάται. Αυτά που σου λέω λοιπόν είναι όλα αλήθεια. Απλά δεν ξέρω αν τα πιστεύει. Πε μου από κάτω στα σχόλια. Αυτά που σου λέω, τα πιστεύει για τι δημοσκοπήσει, για τι νοθίες, για αυτά που λέω Μητσοτάκη, ότι τον γκέι και τον παρακέι. Γι' αυτό και αλλάζει του εκλογικού νόμου που είναι όλα τη συνταγματικά αυτά που κάνει και γελία. Δηλαδή, τι, δεν θα είναι κάποιο πολιτικό αρχηγό κόμματο, δεν θα μπορεί να πάρει προβολέ και χρηματοδότηση. Και ποιο είσαι εσύ, ποιο είσαι εσύ, ένα υπάλληλο διορισμένο από εμένα είσαι, που θα ορίσει κάτι τέτοιο. Ο ελληνικό ο λαό ορίζει και διατάζει και προστάζει. Εσύ απλά πρέπει να υπακού. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπακούει ο υπάλληλο. Όταν λοιπόν ο υπάλληλο δεν υπακούει, κρύσει τον καφέ αυτόν τον υπάλληλο. Πες μου από κάτω στα σχόλια. Και επειδή σου ξαναλέω ότι πολλά έχει πει ο συγκεκριμένο, πολλά έχει πει και έχει αυξήσει το χρέο τη Ελλάδα 200% έναντι του ΑΕΠ, δεν έχει αυξήσει μόνο το χρέο τη Ελλάδα, έχει αυξήσει και το χρέο τη Νέα Δημοκρατία. Τρομάζει το χρέο τη Νέα Δημοκρατία που διαρκώ αυξάνεται. Παιδιά, να σα πω κάτι. Όσοι είστε στη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ πολύ να παρετηθείτε. Πρέπει αυτό το κόμμα, εμεί οι Έλληνε πολίτε, να το μηδενίσουμε, να το κόψουμε, να το, να το κάνουμε σαν το κοινάλ κόμμα του 1%. Γιατί και αυτό 1% είναι, δεν είναι 6. Ψέματα είναι και νο, νοθεία είναι και για εκείνο. Απλά σου λέει δεν μπορεί να κλέψει τόσο πολύ. Ο ένα θα κλέψει, να βάλουμε και λίγο στου άλλου. Δεν το ίδιο είναι αυτή η δύο πασόκ Νέα Δημοκρατία. Και ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο, μην τρελαινόμαστε. Το ίδιο πράγμα είναι. Όλοι είναι το ίδιο μαγαζί, οι συγκεκριμένοι. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Θα το καταλάβετε κάποια στιγμή, ελπίζω. Το θέμα όμω εδώ είναι το εξή. Το διαβάζει αυτό. Τρομάζει το χρέο τη Νέα Δημοκρατία που διαρκώ αυξάνεται. Χρέο Νέα Δημοκρατία με πιανού λεφτά. Με εμά, τα δικά μα λεφτά είναι χρέο αυτό. Με τα δικά μα λεφτά αυξάνεται το χρέο για να προωθείτε στο εξωτερικό και να βάζει 100.000 διαφήμιση. Μέσα από τα δικά μα τα λεφτά γίνονται αυτά. Σήμερα, Τρίτη, 1η Ιουνίου, ξεκινά ο νέο πτωχευτικό κώδικα που φέρνει τι τράπεζε ω έτοιμε να εξαερώσουν την πρώτη κατοικία των οφιλετών. Μόλι την περασμένη Πέμπτη κατατέθηκε ο ισολογισμό του δεύτερου μεγάλου. Μπαταχτσί τη ελληνική πολιτική κοινή. Αναφερόμαστε στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ισολογισμό λοιπόν, να ξέρει ότι καταθέτουν εταιρείε. Η δική μου εταιρεία θα καταθέσει ισολογισμό. Οι δικέ μου εταιρείε καταθέτουν ισολογισμό, κανονικά. Η εταιρεία του Μητσοτάκη καταθέτει ισολογισμό. Σύμφωνα με τον ισολογισμό αυτών, ο οποίο σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα τη. <laughs> Κάτσε να γελάσω, θα το ανοίξω και την ιστοσελίδα τη. Θα του δώσω και backlink. Να, εδώ πέρα είναι. Λink στην περιγραφή από κάτω. Ναι, ρε φίλε. έτσι. Παίζει βρώμικα, θα παίξουμε κι εμεί με αλήθεια. Ούτε καν βρώμικα. Εμεί καθαρά παίζουμε. Αυτή είναι η διαφορά η τεράστια. Του ατόμου που είναι σωστό και ηθικό και το άτομο το οποίο είναι μηδενική αξία και μόνο κλέβει. Και νοθεύει και προσπαθεί να φάει πάλι την εξουσία. Δυστυχώ. Στο τέλο του 2020 εμφανίζει χρέο κατά κύριο λόγο προ τι τράπεζε ύψου. Όχι oh, θεούλη μου. 342 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 343 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, σε σχέση με το 2019, αυτή η ωφελή προ τι τράπεζε αυξήθηκε κατά 34 εκατομμύρια ευρώ. Υπέρογκο δανεισμό, ληξιπρόθεσμε οφειλέ. Είναι προφανέ ότι η ετήσια καταβολή. Λοιπόν, παιδιά, δεν χρειάζεται να διαβάσω κάτι άλλο. Τώρα αυτό το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ισολογισμό, κάθε κόμμα έχει ισολογισμό. Για τα μάτια του κράτου είναι εταιρείε, για τα μάτια των τραπεζών είναι business. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι, το καταλαβαίνει αυτό, ότι δανείστηκαν 34 πόσα. 34 εκατομμύρια ευρώ. 34 εκατομμύρια ευρώ. Και μας χρωστάνε, εμάς τους Έλληνες πολίτες, 342, 343 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις τα νούμερα. Το αντιλαμβάνεσαι καθόλου αυτό το παιχνίδι που παίζεται εδώ πέρα. Μας έχει αυξήσει το χρέος μας στο εξωτερικό και αυτό τρώει λεφτά. Δεν γίνεται αυτό. Η Ελλάδα έχει το πιο αυξημένο χρέος βάσει της Eurostat στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 200%. Η επόμενη χώρα ήταν 95%. Πού είναι το λάθος σε αυτό. Εσύ που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τι πρόβλημα υπάρχει εδώ. Και εδώ δεν ξέρω τι παίζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζω για τον ΣΥΡΙΖΑ καθόλου. Αλλά θα σου πω το εξή. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, ο Βελόπουλο, βασικά όλοι μέσα στη Βουλή, το Κινάλ, εκτό του Βαρουφάκη και του ΚΚΕ, όλοι αυτοί ψηφίζουν να μην μπορούν άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένοι και κομμένοι, είναι κομμένο, με κομμένα πόδια. Είναι σαν κουτσάλογα αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά και παλεύουν μέσα από τη φυλακή και συνεχίζουν να τους λιντσάρουν και να τους κάνουν σαμποτάζ. Πόσο πολύ τους φοβούνται εγώ έχω να πω. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που εγώ στη ζωή μου δεν είχα ψηφίσει ποτέ τέτοιου είδους κόμματα. Ούτε καν. Και εγώ από Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ κινούμουν μέχρι τώρα. Και εγώ σε αυτή την κατηγορία ήμουν μέχρι τώρα. Αυτούς ψήφιζα. Αλλά με τον Donald Trump λέω όπα τι γίνεται εδώ κάτι διαφορετικό. Κάτσε αυτά είναι και στην Ελλάδα. Κάτσε. Ο Μητσοτάκης άλλαξε γραμμή και έγινε με τον Biden ίσα και ομοιά. Εδώ έχουμε θέμα. Μεγάλο. Αυτό που θέλω να σου πω λοιπόν είναι το εξή. Από τη Νέα Δημοκρατία να δηλώσει παρέτηση. Είσαι ηθικό αυτούργο. Εάν μένει μέσα στο κόμμα αυτό και δεν κάνει κινήσει πολιτική. Εκτό αν κάνει πολιτική. Αν είσαι σιωπηλή δύναμη. Αν έχει δύναμη και είσαι σιωπηλό, είσαι σαν δούριο ύποπτο με στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μα αρέσει. Αυτό το γουστάρω. Αλλά εάν σε βράζει από μέσα σου. Θε να φύγει και δεν το κάνει για να μην χάσει κάποια θέση ή κάτι. Έχουμε φάουλ εδώ. Να μάθετε να οργανώνεστε σωστά και ηθικά. Με βάση τι αξίε σα και τι αρχέ σα. Εγώ αυτό έχω να πω. Απλά τα πράγματα. Τι άλλο να σου δείξω εδώ πέρα. Ότι είναι ανώριμο δικτάτορα. Φοβάται για τη θέση και την καρέκλα. Μην τη χάσει που την έχει χάσει ήδη. Σαν τον Νετανιάχου θα τον διώξουμε. Όπω διώξανε τον Νετανιάχου στο Ισραήλ, έτσι θα διώξουμε και τον δικτάτορα αυτό να δω. Το ίδιο πράγμα είναι ούτω ή άλλω. ίδιο και ταυτό είναι. Να το πω και έτσι. ίδια συνωμοταξία είναι. Να το πω και αλλιώ, άντε. Αυτό που πρέπει να καταλάβει όμω είναι ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Δανείζονται χοντρά φράγκα. Εκατομμύρια, παιδιά, εκατομμύρια. Γιατί, πού πήγαν αυτά τα εκατομμύρια, Δεν θα πρέπει να δώσει ραπόρτο σε μένα. Καταρχά, πώ ξέρω ότι αυτό το management χρημάτων είναι σωστό. Αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν είναι σωστό, το λέω εγώ. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν διαχείριση ούτε καν το ξοφλημένο του μαγαζί τη Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν αυτό δεν μπορούν να κάνουν διαχείριση. Θα κάνουν διαχείριση τώρα το ελληνικό το κράτο. Γι' αυτό δέχονται εντολέ, επειδή είναι ανίκανοι. Δεν του μαθαίνουν αυτά. Αυτά δεν μαθαίνονται. Αυτά τα μαθαίνει μόνο μέσα στην επιχειρηματικότητα. Αυτά δεν μαθαίνονται στο πανεπιστήμιο. έχω τελειώσει πανεπιστήμιο και καταλαβαίνω πόσο τίποτα είναι. Μόνο θεωρίε. Αυτά τα μαθαίνει μέσα στην επιχειρηματικότητα. Και όσο το δυνατόν έχει μεγαλύτερο business, τόσο πιο αρμόδιο είσαι όπω τον Donald Trump. Για να διοικήσει και κάτι μεγαλύτερο από, από τι εταιρείε σου. Παιδιά, αυτό είναι το παιχνίδι εδώ πέρα μα κυβερνάνε άτομα τα οποία τρώνε λεφτά. Αυξάνουν το χρέο του. Η Νέα Δημοκρατία έχει 342-343 εκατομμύρια. Πότε θα τα πληρώσει. Θα μου δώσει εμένα κάποιο. Ό,τι σε μένα με βάζει εφορία και τώρα πρέπει να κάνουμε τι δηλώσει με όλα αυτά εδώ. Πρέπει να πάμε να κάνουμε δηλώσει στην εφορία. Έτσι, να πληρώσουμε του φόρου μα, όλοι οι Έλληνε πολίτε. Ένφια. Τέλο, επιτιδευματία, όλου του άκυρου φόρου που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν καν καν οι, οι άκυροι φόροι από άτομα τα οποία είναι ανίκανα. Επειδή πουλήσανε με μνημόνια την Ελλάδα στο εξωτερικό, μα βάζουν εμά να πληρώνουμε τα πεσκέσια αυτά. Για κάτι τα οποία έχω, τα έχουμε πληρώσει. Άκυρα πράγματα μα βάζουν να πληρώνουμε εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια ηρωνία η κατάσταση. Οι εταιρείε φεύγουν στην Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στην. οπωσδήποτε και στην Κύπρο και καλά κάνουν γιατί είναι επιχειρηματικότητα, δεν είναι στραγάλια. Business μεγάλο. Εδώ ο άλλο εφοπλιστή τα είπε, δεν τα είπα αυτά, έτσι. Μην τρελαινόμαστε τώρα, τα ρίχνετε σε μένα. Εγώ επιχειρηματία είμαι, το συμφέρον μου θα κοιτάω πάντα. Ήδη πληρώνω πολλά στην Ελλάδα, θεωρώ. Ήδη πολλά. Ήδη πολλά πληρώνω. Αλλά στην επιχειρηματικότητα δεν έχει τέτοια κόλπα. Και εδώ ο άλλο ο κακό επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας. επιχειρηματία. Τι επιχειρηματία, επιχειρηματία, άμα τον πω το μυτσοτάκι, τον έχω αναβαθμίσει 100 επίπεδα. 100 επίπεδα. Ο αποτυχημένο υπάλληλο, βασικά. Ποιο επιχειρηματία. Τώρα ε, φου, θα, θα με βρίζουν οι επιχειρηματίε που τον είπα επιχειρηματία μα δείχνει ότι έχει δανειστεί και άλλα λεφτά. Ενώ έχει αυξήσει το χρέο έχει αυξήσει και το χρέο τη Δημοκρατία. Ρε, παιδιά, δεν πάει αυτό. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε εμεί εδώ μέσα. Link στην περιγραφή από κάτω. Τον επόμενο. Εγκύκλο συγκάλυψη. Προσπαθούν να τα μαζέψουν μετά το σάλο τη μετά το σάλο για την πρωτοφανή απόφαση. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, ήθελα σε αυτό το επεισόδιο να μιλήσω λίγο για εξωτερικό, για τον Φάουτσι, για τα emails που έχουν διαρρεύσει, για τον πρόεδρο, για τον άλλον, να τον Biden. Ήθελα λίγο να μιλήσω για εκείνα τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, βγήκε μεγάλο το επεισόδιο. Θα πω άλλη μία είδηση και θα το κλείσω, θα πρέπει να το κλείσω, αλλά θα κάνω το εξή. Επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, θα βγάζω κάθε μέρα επεισόδιο και Σαββατοκύριακα. Κάθε μέρα. Αυτό που θέλω να κάνει είναι να πατά τέριχα Τζιρεμία στο YouTube, στο Search Bar. Να το γράφει και να το βάζει και στην τηλεόρασή σου. Επιχείρησε αναδίπλωση από το νομικό συμβούλιο του κράτου για την εγκύκλιο που απαγορεύει σε δημόσιου υπαλληλού να, καταθέ, να καταθέτουν ενάντια στο δημόσιο. Η ΕΜΑΚ κατέθεσε αντίθετα προ τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ο δικτάτορα τι κάνει. Επιχείρησε να δίπλωσε από το νομικό συμβούλιο του κράτου για την εγκύκλο που απαγορεύει σε δημόσιου υπαλλήλου να καταθέτουν ενάντια στο δημόσιο. Απαγορεύει. Του απαγορεύει. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι δικτατορία. Πραγματικά. Τι καταλαβαίνει και τι δεν καταλαβαίνει. Αυτό το βίντεο, κάντο το κοινοποίηση, στείλ το προ τα έξω. Έχει ζωτική σημασία πληροφορίε για την πολιτική κατάσταση τη χώρα και για την ανώριμη δικτατορία που ζούμε. Πρέπει αυτά να εμφανιστούν προ τα έξω. Έτσι. Να καταλάβουμε λίγο ποιοι είναι ποιοι. Να ξεχωρίσουν. Ο Έλληνα αυτή τη στιγμή πίνει καφέ. Δεν μπορεί να πίνει καφέ. Δεν σε παίρνει. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Βγαίνουν viral videos πολιτικών ουσιαστικά. Πολιτικών που θα βάλουν υποψηφιότητα και τα κάνουν και κοινοποιήσει και μιλάνε για τρίχε. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά, παιδιά. Είμαστε κανονικά σε προεκλογική περίοδο. Μιλάω για το βαρουφάκι το μέρα 25 και πετάγεται διαφήμιση από το Facebook εδώ πέρα. Για το βελόπουλο ακόμα. Βάλτε λεφτά για να βγάλουμε κι εμεί περισσότερα φράγκα. Έτσι, συνεχίστε. Βάλτε, βάλτε φράγκα εδώ να πάρουμε φραγκάκια κι και και εμεί. Καλό είναι αυτό, δεν κακό να διασκεδάσει τι εντυπώσει για την πρωτοφανή εγκύκλωση στο Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου, και ασύλου με την οποία απειλεί του υπαλλήλου του Υπουργείου με πειθαρχική και ποινική δίωξη, αν καταθέσουν υπέρ των αντιδίκων και ει βάρο του ελληνικού δημοσίου. Επιχει... τι είναι αυτά! Παιδιά, τι κάνει αυτό! Τι... Παιδιά, αυτό είναι δικτάτορα. Είναι δικτάτορα κανονικό. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Και, και, εδώ κατονομάζει ακριβώ. Ακριβώς τη θέση του νομικού συμβουλίου. Δεν υπάρχουν αυτά παιδιά πουθενά. Δηλαδή τα λέω και δεν τα πιστεύω αυτά που διαβάζω. Είμαι σε τέτοιο επίπεδο πλέον. Το νομικό συμβούλιο του κράτους αναφέρει ότι δεν μπορεί το ίδιο να θέσει επιπλέον περιορισμού στους πολίτες και τους δημόσιους υπαλλήλους. Αδιάδοσος ουσιαστικά τη νομική σύμβουλο Ελένη Πασαμιχάλη. Αυτό είναι καλό, θετικό, δηλαδή, το νομικό συμβούλιο του κράτους. Κάτι κάνουν αυτοί. Αλλά τι κάτι κάνουν οι άλλοι, πιέζουν τόσο πολύ με δικτατορία που και αυτοί τι να κάνουν, δηλαδή. Και ακόμα και αυτό το άρθρο που είναι πολύ καλό. Δεν φτάνει. Το δικό μου περιεχόμενο δεν φτάνει. Αυτά πρέπει να εισακουστούν στου ε, στους ψεκασμένου. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. βλέπει με κάποιο τρόπο να, να τα μάθουν οι ψεκασμένοι. Οι ψεκασμένοι δεν είναι ενημερωμένοι. Αυτή τη στιγμή βλέπουν ποδόσφαιρο που εσύ κάθεσαι και ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά. Ο άλλο λέει ποδόσφαιρο. Κάτι θα βλέπει, κάπου θα χάνει τον χρόνο του. Και δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά λέω κάτσε και δες αυτά τα βίντεο που κάνω. Σου προσπαθώ να σου κάνω σύνθεση γνώσεων, διαφορετικών απόψεων και αντιλήψεων. Για να ανέβει νοητικό επίπεδο και να είσαι ενημερωμένο και να μην σε κοροϊδεύουν οι δικτάτορε. Αυτό είναι ένα λύκο με προβιά ανθρώπου. Λύκο όμω με την κακή έννοια. Με την κακή, κα, κα, κάτι φίδι με προβιά ανθρώπου. Κάτι τέτοιο, κάτι αρνητικό, φοβερά βλέπω. Είναι μια διπρόσωπη οχιά. Αυτό καταλαβαίνω, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Τι σου είπα, να σου κάνω μια ανακεφαλαίωση σήμερα για να κλείσω και το βίντεο. Σου μίλησα για το κανόνι το ηχητικό. Ηχητικό μουφα. Κάτι άλλο θα παιχτεί από με άλλε συχνότητε. Σου μίλησα για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού μα Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με αυτό που έκανε ο Βορύδη. Το άθλιο που δείχνει πόσο, έχουν, πόσο φοβούνται, πόσο τρέμουνε, που είναι γελάω εγώ με αυτό να ξέρεις. Δηλαδή αυτό είναι η ηγεσία της τίποτα, τίποτα να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν είναι ηγέτες αυτοί οι άνθρωποι, Αυτή είναι τίποτα, αυτή είναι η αλήθεια. Έχω μελετήσει ηγεσία, έχω βγάλει δική μου θεωρία ηγεσία, θεωρία ψυχολογίας, έχω μπει μέσα σε τόσο βαθιά νερά. Υγούμε με του παραδείγματο. Υγούμε με σωστό και ηθικό τρόπο. Άντε βρε άλλο να το κάνει αυτό στην Ελλάδα εκτό του Ντόναλτ Τραμπ, και κάτι άλλα ελάχιστα άτομα εδώ στην Ελλάδα. Που ευτυχώ ηγούνται σε κόμματα. Ευτυχώ. Ελάχιστα άτομα όμω. Είμαι από του ελάχιστου αυτή τη στιγμή που έχω τόσο βαθιά γνώση και κατανόηση ανθρώπινη ψυχολογία και βαθιά επιρροή στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το show το βλέπουν καθημερινά 20 με 30, μπορεί και 40.000 άτομα αλλά σε τακτική βάση. Το κοινοποιούν πόσε χιλιάδε άτομα. Με του περιορισμού που κάνουν από το Facebook, από όλε τι πλατφόρμε. Συνεχίζουν, στέλνουν σε Viber, στέλνουν σε Messenger. Συνεχίζουν και, 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 προωθούν οι δικοί μου. Στο Discord μέσα, έλα να δει τι γίνεται, που υπάρχει ελευθερία λόγου. Έλα να δει στο Discord μου τι γίνεται. Link στο πρώτο σχόλιο. Στο forum μου αντίστοιχα. Έχω χτίσει πολλά πράγματα εδώ μέσα και αυτά που βλέπω εδώ είναι πρωτοφανή πράγματα. Δηλαδή αυτά αν τα πω στο εξωτερικό, στα αγγλικά που γίνονται στην Ελλάδα, θα απειβδίσουν οι άνθρωποι. Και πάω στο τείχο ότι κανένα Έλληνα στο εξωτερικό ελάχιστη ξέρουν τι γίνεται. Μόνο αυτοί που βλέπουν μένα. Ελάχιστα άτομα ξέρουν τι γίνεται. Και λογικό, έχουν άλλα προβλήματα οι άνθρωποι. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επικοινωνηθούν αυτά. Είδαμε τη Νέα Δημοκρατία έχει 343 εκατομμύρια χρέο. Άφηξε μέσα σε ένα χρόνο 34 εκατομμύρια χρέο. Μα άφηξε 200% το χρέο τη Ελλάδο. Και πάρει και τρώνε αυτή λεφτά από τι τράπεζε. Πότε θα τα πληρώσουν αυτά τα λεφτά. Και μετά σου δείχνω εδώ πέρα ότι ο δικτάτορα μετά από όλα αυτά που έχει κάνει, είναι δικτατορίε όλα αυτά. Τα ρίχνουν στου λοιμοξιολόγου, δεν μπορούν να του κάνει κανένα μήνυση, κανένα δεν μπορεί να του ακουμπήσει. Και τώρα ούτε και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ωραία, ρε φίλε, δηλαδή σε ένα ποιο θα σε κρίνει. Με την ψήφο που πα να την κλέψει και να νοθεύσει, και έχουμε τα snowflakes να κλέγονται, που δεν μπορούν να ψηφίσουν, πάνε στην πρεσβεία και ψήφισε. Πάνε στην πρεσβεία σου και ζήτησε να ψηφίσει. Μπορεί. Κλέγονται για την επιστολική ψήφο. Όχι, δεν απαγορεύεται. Χι. Απαγορεύεται. Σε πείραξε αυτό. Αν σε πείραξε αυτό, πραγματικά. Αν σε πείραξε αυτό που σου λέω ότι παίζει νοθεία και δεν σε πειράζουν αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε εδώ μέσα με κανονική δικτατορία από το Μιταράκι και το Μητσοτάκι και το Δένδια και την Κεραμέο. Αν δεν το καταλαβαίνει αυτό, πραγματικά δεν ξέρω τι λάθο πηγαίνει. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε τον, τον, τον εαυτό μα τον καθρέφτη και να πούμε. Πάει κάτι λάθος με μένα. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξω. Το μυαλό μου είναι λάθο. Μήπω αυτοί είναι προδότε. Μήπω και ο αυτό που ψηφίζει, που, που νομίζω ότι είναι πατριώτη, είναι και αυτό προδότη. Μήπω αυτό που θέλω να ψηφίσω δεν μπορεί να κυβερνήσει. Μήπω η ψήφο μου θα πάει λάθο. Πώ μπορώ να αποτρέψω την οθεία. Πώ μπορώ να, να πείσω την οικογένειά μου να ψηφίσει το σωστό άτομο. Πώ μπορώ να επηρεάσω μέσα στην οικογένειά μου, μέσα στο μικροπεριβάλλον μου χωρίς να τους εκθέσω, χωρίς να τους νευριάσω, χωρίς να έρθω σε αντιπαράθεση. Πώς μπορώ να κάνω έξυπνες κινήσεις για να βγάλω περισσότερα λεφτά, να γίνω πιο οικονομικά πιο έξυπνος. Για την απάντηση σε αυτό το τελευταίο έχω να σου την πω. Κάνω δωρεά σε αυτό το κανάλι 4,99, 99. Θα μπορέσει να πάρεις Δωρεάν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο οικονομική σημασία. Άτομα που δεν είχαν ιδέα από οικονομικά μπήκανε και βγάλαν χρήματα από κρυπτονομίσματα και από μετοχέ. Ή χάσαν κάποια χρήματα. Τώρα σιγά σιγά κερδίζουν και αυτοί, να ξέρει. Όλοι κερδίζουν. Όσοι κάναν σωστά κερδίζουν. Να μην μιλήσω για τι μετοχέ τύπου AMC που την πρότεινα στα 7 δολάρια. Να μην τα πούμε αυτά. Όχι, α μην τα πούμε. Γιατί έχω πει κι άλλο στο παρελθόν και πολλέ φορέ έχω πέσει εκτό. Πολλέ φορέ έχω πέσει εντό. Όπω και να έχει, σου αυξάνω το οικονομικό IQ. Ακόμα και τα λάθη αυτά είναι αύξηση του οικονομικού σου IQ. Το θέμα είναι να ξέρει να επενδύει, να μαθαίνει από αυτόν τον κόσμο, να μαθαίνει να παίζει το παιχνίδι σωστά. Και εγώ μπορώ να σου τα δείξω αυτά. Και αν θέ να εμβαθύνει, μπες και στο DTC. Είναι ανοιχτέ οι πόρτε. Έλα στο Instagram, μίλησε μου ή στο terrypapakiterry.gr και πες μου τι είναι το DTC Day Trading Challenge. Να κάνουμε και ένα seamless plug εδώ πέρα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο. Τα πράγματα είναι απλά. Κάποια στιγμή κοίταξε τον αυτό στον καθρέφτη. Εγώ αυτό έχω να πω. Καλή δύναμη. Καλή τύχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Σε εκτιμώ. Στο πρώτο σχόλιο από κάτω θα βρει ένα σημαντικό link να το παρακολουθήσει. Στην περιγραφή από κάτω θα βρει τα καλύτερα links από αυτά που ανέφερα. Αν θέλει και σου αρέσει αυτό το επεισόδιο, να το κάνει κοινοποίηση, να το δουν περισσότερα άτομα. Μην ξεχάσω. Αν subscribe, refresh και subscribe ξανά και το καμπανάκι για όλε τι ενημερώσει, διότι το YouTube πάλι παίζει κολπάκια και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Και οπωσδήποτε σμας, 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 the like button. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Να δείτε και το χθεσινό επεισόδιο, θα το βάλω εδώ πέρα. Τα πούμε στο επόμενο. Γεια σου!